είχαμε μια άσκηση που ήταν κατά κάποιο τρόπο εκένω, πυρκαγιά βόρεια της κατασκήνωσης και εκένωση της κατασκήνωσης. Ο καθένας έκανε εκείνο που αναλογούσε σε εκείνον, η αστυνομία για να συντονίσει τον έλεγχο της κυκλοφορίας και να μεταφέρει και κόσμο αν χρειαστεί, το λιμενικό συνδρομή με λεωφορείο και επιβατικό για πάλι για την εκένωση και η πυροσβεστική για τα δικά της, κατάσβεση και ένα λεωφορείο για εκένωση, παρά να εγκαταλείψουμε το κτίριο όταν η φωτιά είναι κοντά μας. Εντάξει, ακόμα και για τους πυροσβέστες, δηλαδή αν θα δούμε τα δύσκολα, μπαίνουμε μέσα στο κτίριο. Εδώ υπάρχουν κάποια κτίρια στην κατασκήνωση, ειδικά της εκκλησίας, της ΓΕΧΑ μάλλον, που παρέχουν ασφάλεια. Έχουν χώρους που παρέχουν μεγάλη ασφάλεια, γιατί τα κτίρια είναι ασφαλή, είναι καινούρια κτίρια και παρέχουν μεγάλη ασφάλεια. Ευχαριστούμε πολύ και μόνο για τη συμμετοχή και μόνο για την γνωριμία με το χώρο. Λίγο πολύ είδατε τι γίνεται με στην κατασκήνωση. Δεν είναι και τόσο τρομερή η κατασκήνωση. Έχει χώρο να δουλέψουμε μέσα και έχει κατά κάποιο τρόπο παρέχει μια ασφάλεια. Από εκεί είπα, δεύτερον, μετά ευχαριστούμε όλους τους φορείς για τη συμμετοχή τους. Λιμενικό, αστυνομία, δασαρχείο, στρατός.